Τώρα, κυρίες και κύριοι, επιστρέφοντας, να πούμε πως ο καιρός, από ό,τι φαίνεται, προκάλεσε αρκετά προβλήματα, κυρίως στα δυτικά, στη δυτική πλευρά της Καβάλας, όπως βλέπετε και στα πλάνα τα οποία έχουμε εξασφαλίσει. Παραλίγο τροχαίο ατύχημα να σημειωθεί στο παλιό της Καβάλας, όταν ένα όχημα ακινητοποιήθηκε από το νερό, από την έντονη βροχόπτωση. Τα κυριότερα προβλήματα, να πούμε, έχουν σημειωθεί μέχρι στιγμής από σε αγροτεχνικές εκτάσεις ζυγού και κρυονερίου, εκεί όπου σημειώθηκε μάλιστα και χαλαζόπτωση. Ενώ στο δρόμο προς το παλιό, όπως μπορείτε να δείτε, έχουμε την ακινητοποίηση ενός οχήματος και την πτώση ενός δέντρου. Λοιπόν, παραμένουμε να δούμε φυσικά να δούμε το τι θα γίνει και στην συνέχεια. Τώρα, κυρίες και κύριοι, να επανέλθουμε στα ακραία καιρικά φαινόμενα, καθώς ένα πραγματικά μοναδικό φαινόμενο είχαν την ευκαιρία να δουν το μεσημέρι του Σαββάτου όσοι βρέθηκαν κοντά στην παραλία Ξηροπόταμο της Χαλκιδικής. Ένας υδροστρόβιλος, λοιπόν, έκανε την εμφάνισή του μεταξύ πρώτου και δεύτερου ποδιού της Χαλκιδικής. Ο συγκεκριμένος υδροστρόβιλος, ή αλλιώς υδροσύφωνας, είναι μια στήλη ανέμου περιστρεφόμενη γύρω από τον εαυτό της, που ενώνει τα καταιγιδοφόρα σύννεφα με την επιφάνεια της θάλασσας και πραγματικά για όσους το είδαν ήταν εντυπωσιακό. Παράλληλα, δασική πυρκαγιά, να πούμε, ότι σημειώθηκε στη Συθονία της Χαλκιδικής, εκδηλώθηκε, συγγνώμη, πυρκαγιά από κεραυνό κατά πάσα πιθανότητα. Κατά τη διάρκεια της καταιγίδας προκλήθηκε σε δασική έκταση ανάμεσα στη μεταμόρφωση και την νικήτη της Χαλκιδικής. Στις αρχές σήμανε συναγερμός. Τέθηκε γρήγορα ωστόσο υπό έλεγχο, χωρίς να κινδυνεύσει καμία ανθρώπινη ζωή ή και κάποιο οίκημα. Πραγματικά ελπίζουμε να μην σημειωθεί κάποιο τέτοιο περιστατικό.